10 χρόνια έρχομαι συνέχεια κάθε χρόνο. Γιατί πιστεύουμε ότι και γίνεται η αναπαράσταση του Χριστού όπως γινόταν κάποτε. Αγαπώ τη θρησία και θα σας πω και κάτι. Στα 16 χρόνια δύο κρούσματα είχα, τα οποία είδα τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Νικόλα και την Αγία Ειρήνη μέσα στην εντατική που ήμουνα. 37 μέρες στην εντατική στο Ιπποκράτιο. Και επίσης το 7 που μας πέρασε ήμουν στον Κιανό Σταυρό στην εντατική και έχω 4 μπαϊμπάς. Δοξάζω τον Θεό που ζω. Ο πιστός μπορεί να έχει θαύμα, αλλά ο πιστός, όχι αυτός που κάνει μόνο προσευχή και σταυρούς. Έχω κάνει μεγάλη εγχείρηση, ήμουν και πεθαμένο. Και έγινε καλά.
Όταν άρχισε να βραδιάζει, ήρθε άνθρωπος πλούσιος που τον έλεγαν Ιωσήφ. Αυτός, διώχνοντας από την ψυχή του κάθε φόβο, στον Πιλάτο μπροστά παρουσιάστηκε και τον παρακάλεσε το σώμα του Ιησού να του δώσει. Άνθρωπος θνητός μπροστά σε άλλο θνητό παρουσιάστηκε, παρακαλώντας να του δώσει τον Θεό. Και όταν μπροστά του βρέθηκε, μεγάλη σοφία μεταχειρίστηκε για να πετύχει το σκοπό που επιθυμούσε. «Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που ζωή διαφορετική και ασυνίσθηστη έζησε εδώ στα ξένα. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, αυτόν που δεν είχε εδώ, που την κεφαλή κλείνει. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος σε ξένο τόπο έφυγε για να γλιτώσει από τη μανία του Ηρώδη. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, αυτόν ούτε χωριό, ούτε σπίτι, ούτε κατάλημα, ούτε συγγενή δεν έχει. Δώσ' μου τούτον τον νεκρόν, που είναι μαζί και Θεός. Για νεκρό παρακαλώ, που από όρους αδικήθηκε. Γι' αυτόν με ζητεύω, που οι μαθητέ του τον εγκατέλειψαν. Γι' αυτόν που η μητέρα του τον στερήθηκε. Για νεκρό, άρχοντά μου, οικετεύω,